Άρχισα από νωρίς να πλησιάζω τα παιδιά της Φάρας και να μαζεύω από αυτούς υλικό για το βιβλίο μου με τα ρεμπέτικα. Με άλλα λόγια, φωτογραφίες, στίχους τραγουδιών, μουσικά όργανα, δίσκους, παλιές καρποστάλ και κάθε λογής χαρτιά και έγγραφα που ήταν συνδεδεμένα με τη ζωή όλων αυτών των ανθρώπων. 57 ήταν, 58 ήταν τότε που ήρθε ο Πετρόπουλος στην αγορά. Έψαχνε να με βρει και με βρήκε. Μου λέει, Γενίτσαρη, λέει, λέγουμε Πετρόπουλος, έτσι. Έρχεται σπίτι μου λοιπόν, αρχινάω και του λέω για το βιβλίο, το πρώτο βιβλίο. Ήρθε όλη μέρα. Φάγαμε σπίτι, ξέρω εγώ, ήρθε την άλλη μέρα. Κάτσαμε καμιά εβδομάδα να πούμε σπίτι και του λέγα, έγραφε το πρώτο βιβλίο. Στις αρχές του 20ου αιώνα τα ρεμπέτικα κυκλοφορούσαν υπογείως, στους τεκέδες και στις φυλακές. Παρά τις καταδιώξεις από την εξουσία, το ρεμπέτικο τραγούδι γνώρισε μεγάλες δόξες ως τη δεκαετία του 60. Τραγουδάγαν απόγευμα εκείνη την εποχή, ή νύχτα, και καθόσουν στο πεζοδρόμιο και άκουγες όσο ήθελες, μαζί με άλλους. Καμιά φορά πέρναγε κανένα παετόνι, σταμάταγε, ακούγανε ένα τραγούδι και φεύγανε. Αυτό μέχρι, ξέρω εγώ, θυμάμαι τα λεωφορεία του Πειραιός που φεύγανε, κατηφορίζανε την Σκατούπολη, ξέρετε ποια είναι η Σκατούπολη, η Καλλιθέα. Κατηφορίζανε τη Σκατούπολη, φτάνανε εκεί στην Αλάνα που είναι ανοιχτή, εδώ τραγουδάγαν διάφοροι δευτέρας κατηγορίας, έστρεβες, ήταν το Φαλιερικό. Το Φαλιερικό είχε αντιχελάει τόσο. Και μετά ξύγιλα κάγκυλα. Σταμάταγε εκεί το λεωφορείο, ακούγαν τρία τραγούδια, ο σοφέρ έτσι, όλοι στα παράθυρα, γουστάρανε τα τραγούδια και μετά λέγανε άντε ρε, εσύ θα ξημερώσει και φεύγανε. Εγώ μάγκας φαινόμουνα να γίνα πολύ.